τελευταία. Πάνκο. Καβάλα που έχει αλλάξει και τρεις προπονητές. Έχει προλάβει στο διάστημα αυτό. Λάς με εντυπωσιακό follow κάρφωμα. Δείτε εδώ πως ο μπασκετμπολίστας από την Καμπών. Ο Διαμαντίδης με τον Καλαμπάκα να πιέζει. Πάνκο. Καλάθι. Στην κορυφή. Για να εκτελέσει follow από τον Μασιούλης. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Πάνκο. Πήρα από τον Μπάνκς για τον Λάσμε. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν πάρει την μπάλα. Ο πανίτσιλος Στεφάν Λάσμε. Δείτε ο Πάνκο στην ασίστ. Έχει μόνο το καλάθι. Θα έχει αυτή την ισορροπία. Δεν υπάρχει αυτή σε λάθη. Δεν έχει πάρει προσπάθειε ο Καταλούδης. Οργανώνει όμως καλά. Τώρα είναι ο Μπράμος που ευστοχεί σε σου τριών πόντων. Στεφανίδης πάνω στον Μπράμο. Ο Μίτροβιτς με τον Διαμαντίδη. Τα ζευγάρια. Ο Μπάνκς από τη γωνία για τρεις. Είναι εύστοχος. Ο Αμερικανός που ήρθε αργά στην ομάδα. Ο Μπάνκς. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Από τον Μάρκους Μπάνκς. Το λέει από του Γιάννη Καγκαλούδη, μείωσε 18-19 η Καβάλα. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα ο Μπράμος θα αφήσει την μπάλα. Διαμαντίδης βγήκε από τα σκριν, πήρε μπάλα. Τσαρτσαρίς με τον Λάσμε. Και ο Μπράμος για μια ακόμη φορά κινούμενος. Καβάλα 1-4 εντός παιδιά σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Καλάθι πάλι από τον Μάικλ Μπράμο. 27-18 η ίδια κομπίνα για τους παίκτες του Μπάνκς. Σε έρμπολ ο Αμερικανός. Αλλά ο Τσαρτσαρίς έξυπνα για τον Λάσμε και αυτός αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το που προανήγγειλε ουσιαστικά ο Νίκος Καραγιώργης, η εντολή που έδωσε δηλαδή ο Κορονιός, αλλά σε ζώνη παίρνει rebound ο Τσαρτσαρίς. Μπράμος. Ο Μπράμος για τρεις απέναντι στη ζώνη. Τιμωρεί αυτή την επιλογή. Να πω το σουτ, τη σκόψη είναι ελεγκτικά. Μπάλα πάει στον Πάνκο. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Δεύτερη προσπάθεια. Αυτή τη φορά έφυγε η Καβάλα μόλις δύο. Παναϊκός υπερέχει στα rebound συνολικά. 20 εναντίον 6 μόλις για την Καβάλα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μπάνκς. Πέρασε κάτω από το καλάθι. Για να... Σκορδίλης για το rebound ο Διαμαντίδης και καλάθι 40-22 από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού του Κόλεμαν και ο Λάσμε όμως είχε και αυτός ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ένα καλάθι το μοναδικό του Διαμαντίδη στο πρώτο τριπλή αλλαγή θα έλεγα που έκανε ο Πεδουλάκης. Ο Ξανθόπουλος επέστρεψε, θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει στην αρχική πεντάδα. Και αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Μισή λεπτό για το τέλος του πρώτου μικρόνου στην Καβάλα. Το lay-up ο Πάνκο, καλάθι και φάουλ που πήρε ο Αμερικανός πέρσι πρώτο σκορ. Έξοχη ασίστα από τον Διαμαντίδη. Και ο Πάνκο έκανε το σκορ 48-24. Με διαφορά 21 πόντων μπαίνει στο παρκέ ο Παναθηναϊκός για το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Καβάλα. Από την πλευρά των φίλων του Παναθηναϊκού που βλέπουν την ομάδα τους να προηγείται 48-27 στην 10η αγωνιστική της Α1. Για τον Παναθηναϊκό που έχει την πρώτη επίθεση, ο Διαμαντίδης, ο Μασιούλης είναι εύστοχος. Είχε μείνει αρκετός αρχικά, είχε ευνηδιάσει και είχε πετύχει 9-10 πόντους με 4-4 δίποντα. Σου τριών πόντων από τον μπάλα στον Λάσμε. Ο Μπάνκς με τον Λάσμε. Τελικά ο Μασιούλης καλάθι 57-33. Ο Πάνος παίζει στο pick and roll με τον Καγκαλούδη, αλλά έρχεται ο Λάσμε και κάνει. Ο Μπάνκς θα σηκωθεί για να συνεχίσει. Εδώ είναι η τάπα από τον Λάσμε. Ζητάει και φάουλ. Μπάνκς. Πολύ δυνατό στα πόδια. Γρήγορος είναι ο Μπάνκς. Πετυχαίνει καλάθι. Πήρε και φάουλ. Εδώ ο Μάρκος Μπάνκς.
Γιαννόπουλος. Ο Μπράμος. Εύστοχος σε σούτ τριών πόντων. Πολύ καλή εμφάνιση από τις ομάδες αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Η μέρη σκορ 15-16, αλλά με το καλάθι από τον Κώστα. Ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς το Διαμαντίδη, χωρίς τον Μπάνκς. Καλάθι από τον... και στην διαχείριση που κάνει, αλλά και το γεγονός ότι ξεκουράζει κάποιους παίκτες ο Αργύρης Πεδουλάκης. Και για τις δύο ομάδες το σημερινό παιχνίδι δεν είναι το τελευταίο. Ξαντόπουλος από τη γωνία σε σούτ τριών πόντων ο Γιαννόπουλος. Καλό σουτέρ, γλυκό σουτέρ. Πολύ καλό σουτέρ. Ο Βίλιαμ Κόλεμαν, 48-75. Αυτή τη φορά ο Μασιούλης για τρεις. 48-78 κλείνει η τρίτη περίοδος με τη διαφορά. Και από τη στιγμή που έχει κρυφθεί οριστικά το παιχνίδι, οι παίκτες αισθάνονται πιο άνετα και μπαίνουν και τα σουτ. Αλλά πρέπει να... Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Σκορδίλης είναι αυτός που βρίσκει την κατάλληλη στιγμή για να εκτελέσει. Ο Ξανθόπουλος και ο Γιαννόπουλος. Ο Σκορδίλης για τον Γιαννόπουλο και συνεχίζει απτόητος, θα έλεγα. Τικά από τα ρούχα του, όπως μου λέει στα ακουστικά ο Νίκος Καραγιώργης. Γιαννόπουλος, Τσαρτσαρής. 59-85, 7 λεπτά ακόμη. Ο Ξανθόπουλος θα μετρήσει το καλάθι, μπαλά είχε χτυπήσει. Μασιούλης, Γιαννόπουλος και καλάθι από τον Λιθουανό. Μασιούλης, 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Τσαρτσαρής, την εκνοή του χρόνου, καλάθι. 65-91 για τον Γκαλούδη σήμερα. Παραλαμπόπουλος δεν πέτυχε τους δύο πρώτους πόντους του. Συνεχίζει ο Γιαννόπουλος. Ο Τσαρτσαρής είναι σαφώς πιο έμπειρος. 71-95. Ο Ξανθόπουλος με τον Τσαρτσαρή. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. 97 η πόντη για τον Παναθηναϊκό. 4 συνεχόμενοι από τον Κώστα Τσαρτσαρή. Κάτι στον playmaker της ομάδας. 4. Θα το αφήσει τελικά ο Ξανθόπουλος και καλά θα κάνει. Με μια τόσο μεγάλη διαφορά στο σκορ. 71-97. Άνετη νίκη, μεγάλη σε έκταση για τον Παναθηναϊκό.